Ο Μακεδονικός πριν από λίγη ώρα έφτασε στην Αθήνα και προπονήθηκε μάλιστα εδώ στον Άγιο Στέφανο που έχει και το πλαστικό το οποίο θα αγωνιστεί αύριο στην Νίκαια στην Προοδευτική. Ο προπονητής της ομάδας, ο Γιώργος Αμανατίδης, προφανώς και θα μπορέσει να μας πει λίγες από τις σκέψεις του τόσο για το παιχνίδι που πέρασε όσο και για αυτό το κρίσιμο το αυριανό, Γιώργο. Καλησπέρα, Γιάννη. Όσον αφορά το παιχνίδι που πέρασε, ήταν ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο με μια ομάδα πολύ καλή. Το παιχνίδι, από ό,τι είδατε και εσείς, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Όποιος θα έφτιαχνε το λάθος, το σημαντικό, το είχαμε πει και στα παιδιά, θα πλήρωνε και το λάθος του και έτσι έγινε. Αλλά στο ποδόσφαιρο είπαμε ότι αυτά συμβαίνουν. Προχωράμε όμως, έχουμε ένα άλλο πολύ σημαντικό παιχνίδι με μια ομάδα πολύ καλή. Και αυτή επίσης, ιστορική ομάδα και αυτή, σε μια έδρα πολύ δύσκολη. Εμείς θεωρώ ότι αυτές τις δύο μέρες που μας έχουν μείνει έχουμε προετοιμαστεί όσο μπορέσαμε καλύτερα. Έχουμε δουλέψει λίγα πράγματα επάνω στον αντίπαλο και νομίζω ότι αύριο τα παιδιά έχουν καταλάβει τη σημασία του παιχνιδιού. Θα δώσουν τον καλύτερο σε αυτό για να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Γιώργο, σε προβληματίζει το γεγονός ότι ο Μακεδονικός είναι μια ομάδα κατεξοχή που αγωνίζεται σε χλωοτάπητα και θα κληθείτε πλέον να προσαρμοστείτε πάνω σε ένα πλαστικό γήπεδο έχοντας απέναντί σας έναν αντίπαλο που είναι μαθημένο στο πλαστικό? Ναι, θα έλεγα ότι εμείς λόγω της εγκαταστάσεις που έχουμε εκεί πέρα δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο αφορά τον πλαστικό χλωοτάπητα. Γιατί μπορέσαμε και δουλέψαμε κι εμείς και μέσα στη χρονιά, θα έλεγα, δουλέψαμε σε ένα πολύ καταπληκτικό γήπεδο που έχουμε κι εμείς πλαστικό. Αλλά και τώρα μπορέσαμε και δουλέψαμε, ακόμη και σήμερα θέλαμε να δουλέψουμε σε πλαστικό. Σίγουρα ο αντίπαλος, λόγω ότι ξέρει και το γήπεδο, είναι και η έδρα του, έχει ένα μικρό προβάδισμα σε αυτό. Αλλά αυτό νομίζω ότι θα είναι δευτερεύον. Πιο πολύ θα παίξει η θέληση των παιδιών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το πόσο αποφασιστικοί θα είμαστε εμείς να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα ο νικητής από αυτό το παιχνίδι θα συνεχίσει να ελπίζει και θα είναι μέσα στο παιχνίδι του ενός από τα τέσσερα εισιτήρια. Όποια από τις δύο ομάδες χάσει, δεδομένου ότι θα είναι η δεύτερη ήττα και δεδομένου ότι θα υπάρχει και ρεπό, θεωρείς ότι θα χάσει σημαντικό έδαφος? Ναι, σίγουρα οι υπόλοιπες ομάδες θα έχουν ένα προβάδισμα, αυτό είναι λογικό, αλλά δεν θα έχει τελειώσει τίποτα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μπορεί να κάνεις ένα 3-3 μετά και να έχεις τους 9 βαθμούς, αυτό που έχω πει και από την αρχή, ότι μια ομάδα που θα κάνει 9 βαθμούς με 10 βαθμούς θα είναι μέσα στην τετράδα. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα χαθεί κάτι, αλλά οι άλλες ομάδες σίγουρα θα έχουν ένα προβάδισμα παραπάνω από την ομάδα που θα χάσει το παιχνίδι.